Σας καλησπέρα σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας και καλώς μας ήρθατε. Καλώς μας ήρθατε, λέω. Ξέρετε γιατί έχω χαρές. Είναι η μέρα μου. Είναι Παρασκευή, ρε παιδιά. Α, ναι, ρε παιδιά. Αυτή η μέρα και από τότε που πήγαινα σχολείο ήταν η αγαπημένη μου. Δεν άλλαξε και που μεγάλωσα. Λες και συνεχίζω ακόμα να πηγαίνω σχολείο. Την περιμένω πώς και πώς. Εσείς δεν την περιμένετε. Σαν τρελή. Και χειρότερη Κυριακή. Γιατί? Τι έχει. Γιατί θα ξαναγίνει Δευτέρα. Από παιδάκια που ξέραμε ότι Δευτέρα είναι το σχολείο. Α, αυτό λες. Νόμιζα ότι αυτή την Κυριακή κάτι είναι και είναι χειρότερη. Α, γενικώς. Ναι, γενικώς η Κυριακή. Δύσκολη μέρα. Δεν την αγαπάμε. Δεν παλεύετε, αλλά μια που είναι Παρασκευή, Λοιπόν, ξέρετε πώς θέλω να ξεκινήσουμε. Είναι και Παρασκευή, κολλάει κάτι, και τις άλλες μέρες κολλάει. Θέλω να πάμε λίγο να φτιάξουμε. Δεν έχουμε σήμερα μαγειρική, αλλά θα φτιάξουμε τώρα ένα ωραιότατο μεζεκλίκι πάνω στο καίκι. Αυτό είναι το θέμα που ζήλεψα πολύ όταν διάλεγα θέματα και λέω αυτό θα θέλω να το κάνω εγώ. Τέλος πάντων, εσύ τα χάρηκες όλα. Εγώ όλα τα εσύ τα χάρηκες. Ήταν το πρώτο πράγμα Πες που έκανα. Πες μου πώς λεγόταν το καίκι που σε ανέλαβε. Μαρίνα. Αγία, Μαρίνα λεγόταν. Σοβαρολογείς. Πού πήρες τη Μαρίνα και πήγες να φτιάξεις μεζεκλίκια μέσα στη θάλασσα. Εννοείται. Και το έχασα εγώ. Θέλω και εγώ πόρτα με τη Μαρίνα. Κατά μεσή τη θάλασσα κοντά στον Άγιο Προκόπιο, στην παραλία. Φανταστική παραλία. Δεν υπάρχει παραλία. Είναι μία από τις καλύτερες στον κόσμο αυτή η όμορφη καταγάλανη παραλία. Εκεί συνάντησα τον κύριο Δημήτρη Παπαδόπουλο που μου έφτιαξε μια παραδοσιακή συνταγή. Ψαράς. Όχι, σεφ, executive chef. Άρα πήρατε το ψαροκάικο του ψαρά, πήρες και το σεφ μαζί και πήγατε κατά μεσής και μαγειρέψαμε. Με θαλασσινό νεράκι, πεντανόστιμα. Όλα θαλασσινό νεράκι και το σημαντικότερο είναι ότι όλα τα προϊόντα ήταν της Νάξου.